Όταν αναφερόμαστε σε κακοκαιρία, εστιάζουμε πάντα σε κάθε εκπομπή και έχουμε και ζωντανές συνδέσεις στον πρωτογενή τομέα, στα προβλήματα τα οποία καταγράφονται και στις καλλιέργειες και στον κτηνοτροφικό κλάδο. Θέλω να πάμε στο Μυλοπόταμο. Κύριος Γρήλος Παπαδάκης, ανέφερα βέβαια πριν από λίγο τώρα ότι τα ανώγια είναι αγαπημένος μου προορισμός. Δεν πιστεύω, κύριε Παπαδάκη, τώρα να έχουμε πρόβλημα και το Πέραμα και ο Μυλοπόταμος. Τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Ίσα που άμα ακούω για τον ορεινό Μυλοπόταμο, ναι. Πάντα βέβαια με την καλή πρόθεση, σωστά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όλοι. Έτσι, δεν επειδή εστίασα στα νόγια, γι' αυτό λέω, επειδή εστίασα στα νόγια. Μυλοπόταμος είναι. Σωστά. Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα, παραμένουν εγκλωβισμένα ζώα, σωστά. Βεβαίως, παραμένουν εγκλωβισμένα, κύριε Παναγιωτόπουλε, πάρα πολλά ζώα. Λοιπόν, είναι η τέταρτη χιονιά που μας κάνει σε διάστημα 2 μήνες. Λοιπόν, η κατάσταση δεν παλεύεται. Ειλικρινά δεν παλεύεται. Έχουμε παλέψει τόσες καταστάσεις, τόσες δυσκολίες για να τα φέρουμε εις πέρας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Δυστυχώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή... Είναι η κλιματική αλλαγή, ναι. Και από την άλλη... Είναι οι επιπτώσεις στο ζωικό κεφάλαιο με την ακρίβεια και η έλλειψη των ζωοτροφών. Δηλαδή, κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα απημνιοστάσια τους, τα οποία βέβαια έχουν κατέβει χαμηλά, σωστά. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε στα υπόστεγα. Λοιπόν, έχουν εγκλωβιστεί ζώα. Ευτυχώς βέβαια που έχουν βάλει ορισμένες, όχι ικανοποιητική ποσότητα ζωοτροφών, ορισμένες τροφές για να δούμε πώς μπορούμε να τα γλιτώσουμε. Αλλά κύριε Παναγιωτόπουλε, κοιτάξτε να δείτε. Η κατάσταση δεν μπορεί να παλευτεί άλλο. Λοιπόν, περιμένουμε να φύγει ο χιονιάς, αλλά περιμένουμε και με αγωνία βέβαια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις πληροφορίες βέβαια και με τις κοινωνίες που έχουμε. Εγκριθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 500 εκατομμύρια για όλα τα κράτη-μέλη. Έδωσε εντολή ο πρόεδρος της Κομισιόν σε όλους τους υπουργούς να βάλουν και από το αποθεματικό ταμείο, δηλαδή το λεγόμενο de minimis, για να δούμε πώς μπορούμε να γλιτώσουμε τα ζώα μας. Λοιπόν, το Υπουργείο αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να πηγαίνει με αργούς ρυθμούς. Μιλούμε για άμεσα στις επόμενες ημέρες, έτσι, και όχι βδομάδες, διότι... κύριε Παναγιωτόπουλε, λυπούμε που το λέω. Χθες πήγα σε μια σπάνη, σε ένα υπόστεγο. Πραγματικά ράγισε η καρδιά μου. Αρνιά μικρά ψοφισμένα και μεγάλα ζώα ψοφισμένα. Και το άλλο. Λόγω υποσιτισμού, λόγω ακριβών τροφών ή λόγω κακοκαιρίας. Βέβαια. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι από την ασυτεία. Δεν μας δίνουν την ικανοποιητική τροφή να ταΐσουμε. Δηλαδή, όταν λέω ικανοποιητική, δηλαδή πέρα από 10 τσουβάλια δεν δίνουμε κανενούς. Λοιπόν, έχουμε εδώ κτηνοτρόφους που θέλουν 700 με 1 τόνο τροφή ημιρεσίως. Τι να κάνουμε τα 10 τσουβάλια. Έτσι, μιλούμε για 400 ψηλά τροφή. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τα ζώα εάν τον μειώσει τη ζωοτροφή. Λοιπόν, έχουμε φτάσει πλέον στο δερματισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εάν θέλουν να μην υπάρχει πρωτογενής τομέας, να μην υπάρχει παραγωγή, ας μας το πούνε ξεκάθαρα. Δεν σας θέλουμε να ασχολείται στο πρωτογενή τομέα. Απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Βέβαια, το πρόβλημα αναφορικά τώρα με τις καιρικές συνθήκες και το γεγονός ότι δεν μπορείτε να προσεγγίσετε την επιμνιοστάσια και υπόστεγα, αναμένεται να φανεί το μέγεθός του τις επόμενες ημέρες και μέσα στο Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το θέμα ποιο είναι, ότι μας ανησυχεί ποιο. Ότι τα ζώα που ψοφάνε από ασυτεία, γιατί εντάξει, μπορούμε να γλιτώσουμε από το χιονιά. Ο χιονιάς είναι θέμα ημερών. Αυτό ότι ενημερωνόμαστε κι εμείς από τα δικά σας νέα, από αύριο κοπάζει ο καιρός. Έτσι. Αλλά το θέμα, όταν ψοφήσουν από ασυτεία του αλωνού του κάθε μοσκού τα πρόβατα, δεν αποζημιώνονται από την ενεργά. Λοιπόν, και μάλιστα. Θα δούμε φαινόμενα τέτοια πάρα πολλά. Έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε μια περιουσία και χάνεται.
Από πού θα αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. Και πώς θα τα βγάζεις πέρας, κύριε Παναγιώτη. Κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Και εσείς, τα πλάνα. Τα πλάνα τα οποία παρακολουθήσαμε, τα συγκεκριμένα βέβαια, ο Ορεινός Μυλοπόταμος είναι από τον κύριο Παπαδάκη. Μας τα έστειλε σημερινά, σήμερα το πρωί με το ξημέρωμα. Βλέπουμε χιονισμένες βουνοπλαγιές και οι άνθρωποι τέλη του Μάρτη, πέρα από τις ακριβές ζωοτροφές, τι έχουν να αντιμετωπίσουν, την πρόσβαση. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν και να δουν και να ταΐσουν τα ζώα τους σε επιμνηστάσια, σε χαμηλά υψόμετρα βέβαια και σε σχετικά υπόστεγα.